βγαίνεις τώρα πρωί-πρωί και μας λες, πήγανε και τον μουντάρανε και τον πιάσανε. Τον πιάσανε και τον ανακρίνουν και μάλιστα όχι οποιαδήποτε αστυνομία, αλλά η δικαστική αστυνομία, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για υπόθεση διαφθοράς σχετικά με την ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 22 στο Κατάρ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το θέμα καταρχάς το παρουσίασαν μία γαλλική ερευνητική στο σελίδα η Mediapart και μετά η μεγάλη γαλλική εφημερίδα η Le Monde. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα εκεί, η έρευνα εστιάζει στη διάπραξη αδικημάτων όπως διαφθορά, συνωμοσία και εμπορία επιρροής. Εμπορία επιρροής. Ακριβώς. Σαν να λέμε δηλαδή ότι άσκησε όλο αυτό που λέγαμε πριν. Πούλησε ακριβώς την εξουσία του. Την ποδοσφαιρική του έγλη για να ψήσει τους άλλους να ψηφίσουν τον Κατάρ. Βέβαια, μένει να δούμε τι ακριβώς θα αποδειχθεί. Έτσι, ο άνθρωπος ανακρίνεται. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία αυτής της δικαστικής αστυνομίας, που είναι λίγο έξω από το Παρίσι. Για την ώρα, ο δικηγόρος του δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Να πούμε εδώ βέβαια ότι... Πάντως, μια τέτοια σύλληψη και με τέτοια χρονοκαθυστέρηση δεν μπορεί παρά να είναι λίγο στέρεα. Δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει ένας ευνηδιασμός, ναι, ακούσαμε κάτι για πρώτη φορά. Εδώ πέρα, αυτό που έχουμε είναι με καθυστέρηση ετών. Το 12 είχε ανακοινωθεί, αν θυμάμαι καλά, το Κατάρ, κάτι τέτοιο. Το 10. Το 10 και είχε κάνει αίσθηση και τότε, βέβαια. 9 χρόνια πριν. Ανάθεση. Ναι, ναι. Έχουν συλλάβει και κάποια στελέχη της FIFA που συνδέονταν με τον Σαρκοζή. Ναι, έχουν συλλάβει και μία πρώην συνεργάτη του Νικολά Σαρκοζή. Σημειώνεται όμως το δημοσιεύματο ότι αυτή ανακρίθηκε ως εντός εισαγωγικών ελεύθερο πρόσωπο, ελεύθερο άτομο και μετά την ανάκριση έφυγε. Δεν κρατήθηκε όπως ο Μισελ Πλατινί. Ως μάρτυρας, ακριβώς, ναι. Πάντως, ίσως αξίζει να πούμε και δύο πράγματα, γιατί από τότε είχε προκληθεί πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση και ενώ στην παγκόσμια κοινή γνώμη, γιατί το Κατάρ αφενός δεν είναι, ρε παιδί μου, και η πρωτεύουσα του ποδοσφαίρου. Δεύτερον, από πλευράς κλίματος δεν είναι ότι καλύτερο. Μάλιστα, έπρεπε να αλλάξουν την εποχή που παίζουν. Αλλά ήταν και άλλα. Πολύ πιο σοβαρά και χοντρά. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, που είχε ξεσηκωθεί κόσμος και έλεγε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη θέση της γυναίκας, για την αντίδραση που έχουν απέναντι στους ομοφυλόφιλους και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία τελικώς προσπεράστηκαν. Φαντάζομαι και ήταν πολλά και τα λεφτά, Άρη, που λέει και ναι, η γνωστή ατάκα. Ναι, πραγματικά υπήρξαν τέτοια δημοσιεύματα που εστίαζαν σε όλα αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παραβιάσεις που έχουν αναφερθεί κατά καιρούς. Τώρα να πούμε ότι ο Πλατινί δεν είναι η πρώτη φορά που κατηγορείται για κάτι τέτοιο. Μάλιστα, υπήρξε πρόεδρος της UEFA από το 2007 έως το 2016 που παραιτήθηκε, αφού όμως είχε κατηγορηθεί για παραβίαση του ηθικού κώδικα της FIFA, επειδή είχε διαπιστωθεί ότι είχε δεχθεί ένα έμβασμα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων από τον πρώην πρόεδρο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του Σεπ Μπλάτερ. Τότε βέβαια ήταν η εποχή που είχε ανακοινώσει ότι σκέφτεται να είναι υποψήφιος για την προεδρία της FIFA. Δεν προχώρησε αυτό και στους δύο απαγορεύτηκε οποιαδήποτε ανασχόληση με το ποδόσφαιρο. Αργότερο όμως, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, οι ελβετικές αρχές τον απάλλαξαν από κάθε κατηγορία.